Έχουμε τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο δίπλα μας. Ανδρέα, ακόμα ένα βραβείο MVP για σένα. Δεύτερο πολύ καλό παιχνίδι και μια σημαντική, θα έλεγα, νίκη εδώ μέσα στη Λεμεσό. Ήταν τεράστια νίκη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, το ξέραμε από την αρχή. Είναι μια ομάδα η οποία απολάμβανε το αίτητο μέχρι τώρα. Ξέραμε ότι θα ήταν πολύ σημαντική νίκη αν ερχόταν για την πορεία μας στο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε βγάλει στα 5 πρώτα παιχνίδια, 4 τέλος πάντων, τους 3 μεγάλους αντιπάλους. Και έχουμε καταφέρει και έχουμε βγει μόνο με μια ήττα μέσα από αυτό. Τώρα από εδώ και πέρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι να ηρεμήσουμε, να απολαύσουμε αυτή τη νίκη σήμερα και από εκεί και πέρα να ετοιμαστούμε για την επόμενη εβδομάδα με το Παραλίμνη, ώστε να μην γκρεμίσουμε αυτό που χτίσαμε εδώ πέρα και να πάρουμε την νίκη στην έδρα μας. Ήταν επιβλητική, θα έλεγε κάποιος, η νίκη. Ήσασταν μπροστά με μεγάλη διαφορά, κοντά στους 20 πόντους σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αυτό φαντάζομαι ότι ήρθε μέσα από τη δουλειά. Εντάξει, μέσα τη δουλειά δεν ήρθε ότι φύγαμε στο σκορ, είναι ότι το κρατήσαμε εκεί. Γιατί πολλές ομάδες έχεις δει και εμείς το έχουμε κάνει φέτος αρκετές φορές να παίρνουμε προβάδισμα και μεγάλο προβάδισμα κιόλας και μετά να το χάνουμε μέσα σε 3-4 λεπτά και να τα νεκρά διαστήματα. Σήμερα τα περιορίσαμε αυτά, νομίζω δεν είχαμε σχεδόν καθόλου νεκρά διαστήματα και γι' αυτό καταφέραμε, χτίσαμε τη διαφορά στην αρχή και την κρατήσαμε μέχρι το τέλος. Και ένα σχόλιο για τους 22 πόντους που έρχεσαι σήμερα, δεν έφτασε στους 27. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι κέρδισε η ομάδα. Οι παίχτες με βοηθάνε να παίξω εγώ καλά. Αυτό είναι το σημαντικό και από εκεί πέρα προχωράμε σαν ομάδα για το επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είσαι καλά.